Λαμβάνει 46 μέλη, από τα οποία 8 είναι νέα πρόσωπα, μόλις 7 είναι γυναίκες και 8 εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Υπό την παγκίτα του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη, το Οικονομικό Επιτελείο, με υπουργό τον Ευκλήδη Τσακαλώτο και αναπληρωτές τον Τρίφωνα Αλεξιάδη και τον Γιώργο Χουλιαράκη, θα σηκώσουν το βάρος της διαπραγμάτευσης, της στήρησης και εφαρμογής του μνημονίου. Έχουμε πει να υλοποιήσουμε τη συμφωνία με τροποδίκιο, ανάκαμψη και ανασυγκρότηση της οικονομίας και τα αριστερά αποτυπώματα που θέλουμε να αφήσουμε. Υπουργοί άλλαξαν χέρια μετά από καραμπόλες και αρνήσεις. Ο Παναγιώτης Κουρουπλής μετακινήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών από το Υπουργείο Υγείας. Τη θέση του πήρε ο Ανδρέας Ξανθός. Ο Αριστίδης Παλτάς είναι ο νέος Υπουργός Πολιτισμού, ενώ ο πρώην, ο Νίκος Ξηδάκης, έγινε αναπληρωτής Υπουργός για θέματα ευρωπαϊκών υποθέσεων. Ο Δημήτρης Μάρτας ανέλαβε Υφυπουργός Εξωτερικών από αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και ο Νίκος Τόσκας αναπληρωτής Υπουργός για θέματα προστασίας του πολίτη από Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Η Σία Αντωνοπούλου μετακινήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας από αναπληρώτρια Υπουργός για θέματα ευρωπαϊκών υποθέσεων. Ο Δημήτρης Απαγγελόπουλος από Υπουργός Δικαιοσύνης στην Υπηρεσική Κυβέρνηση σε αναπληρωτή Υπουργό για θέματα διαφθοράς. Ενώ ο Παύλος Πολάκης ανέλαβε αναπληρωτής Υπουργός Υγείας από Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Από τη στιγμή αυτή χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Λίγα λόγια και πολλή δουλειά. Θέλουμε να ξαναστήσουμε το κοινωνικό κράτος στα πόδια του. Πρώτη φορά υπουργοί ανέλαβαν ο Νίκος Φίλης, Υπουργός Παιδείας, Θεοδόσιος Πελεγρίνης, Υφυπουργός Παιδείας, Γιάννης Μπαλάφας, Υφυπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, Υφυπουργός Αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ, Μάρκος Μπόλερης, Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Θοδόρα Τζάγκρη, Υφυπουργός Αρμόδια για θέματα βιομηχανίας, Αναστάσιος Πετρόπουλος, Υφυπουργός Αρμόδιος για θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων και Δημήτρης Καμένος, Υφυπουργός Μεταφορών. Περισσότερα φουγάρα. Να χρησιμοποιήσω και το παλιό σύνθημα, θέλετε, του Κωνσταντινού Καραμαλή. Περισσότερα φουγάρα. Ο βασικός κορμός της κυβέρνησης δεν αλλάζει και διατηρούν τη θέση που είχαν πριν από τις εκλογές ο Πάνος Καμένος, Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιώργος Σταθάκης, Υπουργός Οικονομίας, Νίκος Κοτζιάς, Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούκαλος, Υπουργός Εργασίας, Πάνος Κουρλέτης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Παρασκευόπουλος, Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο ελληνικός λαός περιμένει από εμάς γρήγορα βήματα για να μπορέσουμε να ξαναβρούμε τους δρόμους της ανάπτυξης, αλλά με κοινωνικό πρόσημο. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου τοποθετήθηκαν στο Υπουργείο Επικρατείας, ο Λέγος Πλαμπουράρης και ο Νίκος Παπάς. Και κυβερνητική εκπρόσωπος παραμένει η Όλγα Γεροβασίλη. Προστήκε από τους ανεξάρτητους Έλληνες στη θέση του Υφυπουργού Επικρατείας, όπως και πριν, ο Τέρενς Κουίκ. Να προστατέψουμε την κοινωνία, να εφαρμοστεί η συμφωνία και να ισχυροποιήσουμε την περαιτέρω τη θέση της χώρας διεθνώς. Αναβαθμισμένοι, διατηρώντας όμως τα χαρτοφυλάκια τους, ο Βαγγέλης Αποστόλου, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, και ο Χρήστος Πύρτζης, Υπουργός Υποδομών, που στην προηγούμενη κυβέρνηση ήταν και στα δύο Υπουργεία Υφυπουργοί.